Θολό παραμένει ακόμα το τοπίο σχετικά με την επιβολή του νέου φόρου σε τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, εν αναμονή των διευκρινήσεων. Ενώ στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επικρατεί προβληματισμός για το εάν πρέπει να συνυπολογιστεί ή όχι η παλαιότητα του ακινήτου. Εάν συνυπολογιστεί, επισημαίνουν παράγοντες του Υπουργείου, δεν θα μπορεί να εισπραχθεί το ποσό που έχει τεθεί σαν στόχος. Οι ιδιοκτήτες πάντως επισημαίνουν ότι είναι μονίμως στα εξυλαστήρια θύματα. Το νέο αυτό τέλος, σε συνδυασμό με το ΦΑΠ και τις άλλες επιβαρύνσεις, αποτελούν την προσωποποίηση της έννοιας της καταλήστευσης των ιδιοκτών ακινήτων της χώρας αυτής. Προσέξτε τη διαφορά στο ύψος του τέλους που καλείται να πληρώσει ο ιδιοκτήτης, εάν συνυπολογιστεί και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως συμβαίνει και με τον υπολογισμό του ΤΑΠ. Διαμέρισμα 120 τετραγωνικών στο Χαλάνδρι. Εάν έχει κατασκευαστεί πριν από 5 χρόνια, ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει ειδικό τέλος 324 ευρώ. Εάν όμως έχει κατασκευαστεί πριν από 30 χρόνια, η επιβάρυνση θα είναι 216 ευρώ. Στο Περιστέρι, διαμέρισμα 100 τετραγωνικών. Πριν από 5 χρόνια η κατασκευή, ειδικό τέλος 180 ευρώ. Πριν από 30 χρόνια όμως, 120 ευρώ με βάση την παλαιότητα. Πόσες φορές λέει θα πληρωθεί ένα σπίτι, πόσες φορές θα το αγοράσουμε αυτό το σπίτι επιτέλους? Πόσες φορές? Σήμερα πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ότι όποιος δεν πληρώσει το ειδικό τέλος μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ θα του κόβεται το ρεύμα. Δεν είναι φόρος? Είναι φόρος. Ο φόρος πρέπει να εισπράτεται. Ο φόρος πρέπει να εισπράτεται. Ωραία. Αν είχαμε άλλο τρόπο, θα γινόταν με άλλο τρόπο? Θα γινόταν. Θα έπρεπε να υπάρχει άρνηση. Δεν υπάρχει χρόνος, λέτε. Θα έπρεπε να υπάρχει. Απαντήστε μου σε αυτό που σας λέω. Όχι, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει άρνηση. Έντονα αντιδρούν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ που απειλούν πως θα μπλοκάρουν την ίσπραξη του τέλους μέσω των λογαριασμών. Η ΔΕΗ δεν είναι φοροεισπρακτικός μηχανισμός και το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό. Οι ιδιοκτήτες όμως εξακολουθούν να βρίσκονται σε σύγχυση. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν πολλά γκρίζα σημεία, ούτως ώστε να γνωρίζει ο κάθε ιδιοκτήτης τι πρέπει να πληρώσει, διότι έχει και άλλες υποχρεώσεις. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, με τους ιδιοκτήτες εκείνους που έχουν προχωρήσει σε διακοπή ρεύματος στα σπίτια τους? Η ΔΕΗ έχει τα στοιχεία τους και μπορεί κάλλιστα να τους αποστείλει το ειδικό τέλος. Οι αντιδράσεις των κομμάτων για το μέτρο συνεχίζονται. Η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Αλέκα Παπαρίγα, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Γιώργος Καρατζαφέρης, και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσαν επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό, μιλώντας για μεγάλο πλήγμα στην ιδιοκτησία και γενικότερα στον κλάδο των ακινήτων.